Πρότυπο συνεργείο αυτοκινήτων Αφία Ντονέλη. Το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό, καθώς και τα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, είναι στη διάθεση των πελατών μας, έτσι ώστε η ασφάλεια της οικογένειάς σας να είναι δική μας υπόθεση. Πρότυπο συνεργείο αυτοκινήτων Αφία Ντονέλη. Εδώ και 35 χρόνια, στην υπηρεσία του πελάτη. Τώρα η δεύτερη γενιά, άριστα καταρτισμένη, δίνει λύση και ασφάλεια σε ό,τι αφορά το αυτοκίνητό σας. Πρότυπο συνεργείο αυτοκινήτων Αφία Ντονέλη. Εξειδίκευση Hyundai, Kia, Daewoo, καθώς και όλες τις εταιρείες αυτοκινήτων. Νέες παροχές, υγρά αεριοκίνηση, καθώς και οδική βοήθεια. Αφία Ντονέλη. Θα μας βρείτε Δημοκρατίας 21, Οβριά. 2610-524-447. Ολοκληρώθηκε σήμερα η διαδικασία βαθμολόγησης του συνόλου των γραπτών των πανελλαδικών εξετάσεων, ενώ η ερχόμενη Τρίτη φαίνεται ότι είναι η πιθανότερη μέρα για ανακοίνωση των βαθμολογικών στοιχείων των υποψηφίων. Το ένα πρόβλημα είναι ότι σε κάποια μαθήματα υπήρχε αυξημένη δυσκολία, με αποτέλεσμα να έχουμε αρκετά μεγάλα ποσοστά κάτω από τη βάση και σε μαθήματα που δεν ήταν τις προηγούμενες χρονιές σε αυτή την κατάσταση. Πτωτική πάντως αναμένεται να είναι η τάση, η πορεία των βάσεων σε όλα τα επιστημονικά πεδία, ενώ οι εκπαιδευτικοί κάνουν λόγο για ιστορικά χαμηλά, όπως λένε χαρακτηριστικά. Ακόμη και οι βαριές σχολές, όπως η ιατρική, θα έχουν πτώσει, ενώ η καθοδική πορεία των βάσεων σε κάποιες σχολές θα ξεπεράσει και τα 2.000 μόρια. Εφέτος έχουμε μικρότερες επιδόσεις αρίστων από τα προηγούμενα χρόνια. Θα υπάρχει μια μεγάλη συσσόρευση μαθητών στις μεσαίες βαθμολογίες, δηλαδή από 11 έως 15 θα υπάρχει μια πολύ μεγάλη συσσόρευση μαθητών. Οι μεσαίες σχολές θα παρουσιάσουν πτώση και σε κάποιες σχολές μάλιστα πολύ μεγάλη πτώση. Όμως όσον αφορά τις σχολές οι οποίες είναι σε υψηλά βαθμολογικά κριτήρια, θεωρώ ότι θα είναι πολύ μικρή η πτώση. Γιατί επειδή έχουν συγκεκριμένο αριθμό υποψηφίων και σε κάθε κατεύθυνση αυτές οι σχολές είναι υπεριζήτητες, θα βρεθούν σε κάθε περίπτωση εκείνοι οι υποψήφοι που θα καλύψουν αυτό το βαθμολογικό επίπεδο. Η εικόνα από τα βαθμολογικά κέντρα, στα οποία έχει ολοκληρωθεί ο κύριος όγκος των γραπτών, δείχνει μείωση στα άριστα γραπτά και συγκέντρωση πολλών στις λεγόμενες μεσαίες βαθμολογίες. Γεγονός που θα έχει ως αποτέλεσμα να μειωθούν τα απαιτούμενα μόρια εισαγωγής σε πολλές σχολές. Οι υψηλές σχολές θα έχουν μια πολύ μικρή ή έως απεριελάχιστη πτώση και οι μεσαίες σχολές, δηλαδή οι σχολές που σας είπα ότι είναι στην κλίμακα του Πανεπιστημίου, στην κλίμακα ακόμα και στις παρυφές του Πολυτεχνείου ή στις σχολές της ψυχολογίας, πιθανότατα κάποιες, στις σχολές που έχουν σχέση με τα οικονομικά, θα υπάρχει μια πτώση σε άλλες μεγαλύτερες, σε άλλες μικρότερες. Σύμφωνα με εκτιμήσεις που προέρχονται από τα βαθμολογικά κέντρα, στα οποία έχει ολοκληρωθεί η βαθμολόγηση της πλειονότητας των γραπτών, μαθηματικά και φυσική έχουν πολύ χαμηλές βαθμολογίες.